Κάτω από διαφορετικές συνθήκες, στηρώντας τις απαιτούμενες αποστάσεις και με τα απαραίτητα αντισηπτικά, μαθητές του γυμνασίου επέστρεψαν στις σχολικές αίθουσες, όπως επίσης και τα παιδιά που φοιτούν στις υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου. Στα σχολεία που συστεγάζονται, όπως το 3ο Γυμνάσιο και Λύκειο Ρεθύμνου, εισέρχονταν τμηματικά οι μαθητές, αρχικά το Γυμνάσιο και στη συνέχεια το Λύκειο, με υπευθυνότητα και πειθαρχία. Από ό,τι παρατηρώ και εγώ εδώ πέρα, είναι αρκετά μεγάλη προσέλευση. Δεν ξέρω αν θα διατηρηθεί έτσι. Παίρνουμε βέβαια ένα μεγάλο ρίσκο, διότι και οι καθηγητές δεν βρίσκονται στο άνθος της νεότητάς τους. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 55 χρόνια και δεν θέλουμε να διακυβευτεί η υγεία των μαθητών, ούτε να γίνουν φορείς του ιού για την οικογένειά τους. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι. Τηρήσαμε όλες τις οδηγίες του ΕΟΔΗ ως προς την καθαριότητα, τα αντισηπτικά, τις αποστάσεις των θρανίων. Επειδή είμαστε δύο σχολεία βέβαια εδώ συστεγαζόμενα, έχουμε ένα πρόβλημα, μη δημιουργηθεί συγχροτισμός των παιδιών, αλλά με καθυστέρηση, με διαφορά φάσης 10 λεπτών, το γυμνάσιο με το λύκειο, προσπαθήσαμε να το καλύψουμε αυτό. Ότι πρέπει να κάνουμε καινούργια ανακατανομή των αιθουσών, έτσι ώστε να τοποθετήσουμε τους μαθητές με την κατάλληλη απόσταση, με ό,τι προβλέπετε δηλαδή, με αποτέλεσμα να χρειαζόταν αρκετή προεργασία για να έρθουν σήμερα τα παιδιά και να τους έχουμε εξασφαλίσει οτιδήποτε, έτσι ώστε να είμαστε προστατευμένοι όλοι μας. Με τη λήψη των προληπτικών μέτρων ενάντια στην πανδημία, αναδείχθηκαν τα προβλήματα της σχολικής στέγης και στο Ρέθυμνο λόγω της μικρής χωρητικότητας των αιθουσών και των κοινόχρηστων χώρων. Σίγουρα υπάρχουν ελλείψεις σε ό,τι αφορά τις κτηριακές υποδομές της περιοχής. Υπάρχουν μικρές αίθουσες, αίθουσες ακατάλληλες και το πρόβλημα οξύνεται περισσότερο τώρα στις συνθήκες αυτές που ζούμε. Υπάρχουν μερικά αντικειμενικά θέματα στο ΕΠΑΛ που δεν τα χωράει τα παιδιά η αυλή του σχολείου ούτως ή άλλως, αλλά και χρειάζεται και περισσότερη σύνεση και προσοχή και από τους ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι άλλωστε δεν είναι και νεαρής ηλικίας. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να μένουν οι μαθητές στις μεγαλύτερες αίθουσες, να διδάσκονται στις μεγαλύτερες αίθουσες και όχι στις μικρές. Σε άλλα σχολεία όμως δεν είναι εφικτό αυτό, γιατί έχουν μόνο μικρές αίθουσες. Στο χώρο του σχολείου λειτουργεί υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ αναρωτήριο σε περίπτωση που μαθητές εκδηλώσουν συμπτώματα. Από το πρωτόκολλο που έχει στείλει από το Υπουργείο, υπάρχει ήδη έχουμε φτιάξει μια αίθουσα αναρωτήριο, από την οποία θα έχουμε ορίσει υπεύθυνο καθηγητή για την περίπτωση που αρρωστήσει κάποιο, που εντοπίσουμε κάποιο παιδί ότι υπάρχει κίνδυνος να έχει προσληθεί. Σε αυτό θα τα μεταφέρουμε τα παιδιά, θα πούμε τους γονείς και στη συνέχεια με ασφάλεια θα μεταφέρονται στο σπίτι τους, θα γίνεται η χνηλάτιση, οτιδήποτε χρειαστεί, ό,τι προβλέπετε δηλαδή, για να μπορέσουμε να ξέρουμε αν πραγματικά συμβεί, που δεν το ευχόμαστε και νομίζω ότι δεν θα συμβεί, έτσι θέλω να πιστεύω, να προφυλάξουμε και τα υπόλοιπα παιδιά. Πάντως, 900 μαθητές της 3ης Λυκείου επέστρεψαν την προηγούμενη εβδομάδα στα Θρανία, αριθμός που βαίνει συνεχώς μειούμενος, αναφέρει ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συνολικά στον νομό Ρεθύμνου προσήλθε σήμερα το 70% των μαθητών σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Δήμο Ρεθύμνου αντίθετα χαμηλή ήταν η συμμετοχή. Τέλος, όπως έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Νίκη Κεραμέως, τα μαθήματα σε γυμνάσια και λύκεια θα ολοκληρωθούν στις 12 Ιουνίου, ενώ η έναρξη του νέου σχολικού έτους αναμένεται την 1η Σεπτεμβρίου.